Ο τελικός θα είναι το ιδανικό κερασάκι στην τούρτα. Το εστάδιο Dragão βρίσκεται στο μεγάλο λιμάνι του Ατλαντικού, το Πόρτο. Γι' αυτό και δεσπόζει το μπλε χρώμα εδώ. Και ετοιμάζονται για τον υπερπάντων αγώνα. Στους τελικούς συνήθως υπάρχει επιφυλακτικότητα, ειδικά στο ξεκίνημα. Ένα γρήγορο γκολ όμως ανατρέπει κάθε προπονητή. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Η μπάλα είναι ξανά και άλλη ευκαιρία. Μόλις που την έδιωξε. Πρέπει να πούμε πως θα πάνε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής στην επίθεση. Παπιάν Ρουίφ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Έκοψε την πάσα. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Και συνεχίζει. Πάει παράλληλα και είναι έτοιμος ο σουτάρι. Αυτή η επέμβαση ήταν λίγο ανορθόδοξη, αλλά πάλι καλά που δεν το έφαγε. Σεντράριο του. Μία κεφαλιά. Σώσεται από το οριζόντιο δοκάρι. Αυτός ο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Η Paris Saint-Germain φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μάτιτς βγάζει την μπάλα δεξιά. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Να μια καλή περίπτωση για σέντρα. Θα γεμίσει προς... Σουτάρει προς το τέρμα. Πολύ τολμηρή ενέργεια. Λίγο ήθελε να πει. Αυτή η ακροβατική προσπάθεια μάλλον ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει σε αυτή τη φάση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο να βρεις δίχτυα έτσι. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Το Λισό γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέκλα. Σέντρα με καλές και με το κεφάλι πάει για γκολ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Καλή προσπάθεια, θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του. Πάει μόνος του.
Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίδεση. Συνεχίζει μόνος. Σουτάρει. Και νέα ευκαιρία. Και να, ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή για ένα πρώτο μέρος που κύλησε αρκετά εύκαιρο. Και οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με πολύ τροφή για σκέψη. Δεν έκαναν κάτι πολύ άσχημα, αλλά ούτε και πολύ καλά. Πώς το βλέπεις λοιπόν το τελικό με βάση τα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο? Είναι εμφανές πως καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει αποδώσει όσο θα μπορούσε. Αλλά βέβαια αυτό συμβαίνει σε μεγάλους αγώνες. Η ανάπαυλα δίνει την ευκαιρία τώρα στους προπονητές να ξεσκονίσουν τα συστήματά τους και να κινητοποιήσουν τους παίκτες. Ας ελπίσουμε να αλλάξει κάτι. Κανείς δεν έχει σκοράρει. Τα πάντα στο 0 ακόμα. Ο αγώνας άρχισε και πάλι. Η Λιόν παίζει καλά. Με πολλές ευκαιρίες και κρατά διάφορα θετικά από το πρώτο μέρος. Αν συνεχίσουν έτσι, νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρουν αυτό που θέλουν. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χακίμη. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κατάφερε και την κράτησε. Λακαζέ! Μπολά! Θα πρέπει τώρα και αυτός και οι συμπαίκτες του να χτίσουν πάνω σε αυτό το γκολ και να σιγουρέψουν την νίκη. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Όταν σκοράρεις πρώτος, κόβεις τα πόδια των αντιπάλων σου. Φανταστείτε σήμερα τι ειδικό βάρος αποκτά αυτό το γκολ. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Το Λισό κάνει τη μακρινή παλιά. Κάρλος Σολέρ. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση. Πολύ καλή πάσα. Να τι πρέπει να κάνουν στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Συμφωνώ, Χρήστο. Με αυτή την παλιά θέλει να... Λακαζέ! Και να, το γκολ που έψαχναν για να είναι πιο ήσυχο. Ο Λακαζέτ εδώ ενήργησε αριστοτεχνικά. Είδαμε την εφαρμογή αυτού που γνωρίζουμε πολύ καλά θεωρία. Δηλαδή, αν ο Πασέρ και ο επιτιθέμενος συντονιστούν καλά, τότε μπορούν να ανοίξουν στα δύο οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα.
Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Από ό,τι φαίνεται δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μία διορθωτική κίνηση. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τώρα πια θα δούμε ένα άλλο παιχνίδι. Νομίζω έχουν στρογγυλοκαθίσει στη θέση του οδηγού. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Αστόχησε στο σουτ. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα τους. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Πάει να την... Σκρίνια! Καταλήγει στα δίχτυα. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράς ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Κατέβασαν τη διαφορά στο ένα γκολ. Κατάφεραν και μείωσαν. Μπράβο τους. Δεν παραδίδουν εύκολα τα όπλα. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν έτσι όμως. Ναι, πέρασε η παλιά. Μαγκαλά. Να και το σουτ τώρα. Λακαζέ. Άλλη μία. Σαν να πιάσει και στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Και μπαίνουμε στις την κλωτσάει. Φοβερή απόκρουση ο Ντοναρούμα. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Τελικά ταμπάλωσε ο τερματοφύλακας με δεύτερη προσπάθεια. Αυτό ήταν! Τέλος του αγώνα! Η καταπληκτική απόδοση! Ανάλογη των περιστάσεων! Έχουν κερδίσει το κύπελο Κονάμι. Και ναι, έφτασε η ώρα για την ανταμοιβή των παιχτών για όλη την πορεία. Επίσης, συγχαρητήρια και στον προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα. Αλλά και στους οπαδούς. Ακολούθησαν την ομάδα και στα εύκολα και στα δύσκολα.